Σήμερα δεν φοράω γυαλιά, είπαμε. Εντάξει, υπάρχουν και μερικά πράγματα που τα θυμάμαι. Παρόλη την ηλικία. Θα μιλήσω λοιπόν για την Αιγυπτό και τις εκλογές. Όπως είδατε, αυτοί που κέρδισαν την πλειοψηφία στις εκλογές είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι, περίπου το 40%, και από δίπλα τα διάφορα κόμματα των Σαλαφιστών. Να εξηγήσω καταρχήν τι είναι οι Σαλαφιστές. Σαλαφιστές είναι μια ακραία ισλαμική οργάνωση, πολύ πιο ακραία αν θέλετε από τους αδελφούς μουσουλμάνους, η οποία ιδρύθηκε γύρω στο 19ο αιώνα. Σαλάφ στα αραβικά σημαίνει προκάτοχος, αν θέλετε, ή πρόγονος, εξαρτάται πώς το βλέπεις, πώς το εξηγείς μέσα στη φράση, και είναι, όπως είπα, οι πιο εξτρεμιστές. Είναι από αυτούς βγήκανε οι Ουαχαμπιστές που είναι στη Σαουδική Αραβία, που είναι ό,τι πιο συντηρητικό, αν θέλετε, στον Ισλαμικό κόσμο υπάρχει. Αυτοί λοιπόν έρχονται από πίσω. Όλα τα κοσμικά κόμματα μάλλον δεν τα καταφέρανε τόσο καλά, όπως είναι το κομμουνιστικό Αιγυπτιακό ή όπως είναι τα υπόλοιπα κοσμικά δημοκρατικά κόμματα. Δημοκρατικά με τη μορφή που τα ξέρουμε εμείς στη Δύση, εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά γεννάει το ερώτημα, ωραία, και τώρα τι γίνεται με το Ισραήλ? Υπάρχει περίπτωση η Αίγυπτος να σπάσει την συνθήκη ειρήνης που έχει με το Ισραήλ, όπως θέλουν και διατείνονται στο πρόγραμμά του οι Σαλαφιστές, ή θα συνεχίσουν τα πράγματα όπως είναι? Βέβαια, στη Μέση Ανατολή, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε κάποιος τρόπος σκέπτεστε. Τα πάντα είναι στον αέρα. Τα πιο απίθανα πράγματα μπορούν να συμβούν. Έτσι και εδώ είναι δύσκολο να πεις. Εγώ πιστεύω, και είναι καθαρά προσωπική μου γνώμη, ότι τα πράγματα θα συνεχιστούν έτσι όπως είναι. Στη χειρότερη περίπτωση να είναι η ειρήνη να είναι λίγο πιο κρύα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρώτον, οι Σαλαφιστές, το τελευταίο που τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, εάν κατορθώσουν να έρθουν σε συνεννόηση με τους αδελφούς μουσουλμάνους και μπουν στην κυβέρνηση, είναι το τι θα γίνει με το Ισραήλ. Τους ενδιαφέρει να επιβάλλουν ισλαμικό θεοκρατικό κράτος τύπου Ιράν. Ένα αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ξέρουν πολύ καλά ότι στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή η χώρα, ο στρατός και η οικονομία, το τελευταίο που χρειάζονται είναι ένας πόλεμος με το Ισραήλ, ο οποίος, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, δείχνει ότι αν γινόταν ομιγέννητο ένας τέτοιος πόλεμος, το Ισραήλ μάλλον θα κέρδιζε την υπόθεση. Οπότε, δύο. Τρίτο, ο στρατός. Ο στρατός, ναι, μπορεί να μην επεμβαίνει πια, αλλά αρχίζει και θυμίζει και φαντάζομαι ότι έτσι θα μείνει λίγο τον τουρκικό στρατό μέχρι πριν από μερικά χρόνια, δύο χρόνια, τρία. Δηλαδή, ο εγγυητής, ας πούμε, της εσωτερικής νομιμότητας. Δηλαδή, εντάξει, θέλετε να κάνετε λίγο πιο ισλαμικό το κράτος, κάντε το, αλλά εμείς πρέπει να ξέρετε, εδώ πέρα σαν στρατός, εγγυούμεθα την εξωτερική ασφάλεια και είναι θέμα δικό μας και μόνο. Και αυτοί, επειδή έχουν και πάρα πολύ να χάσουν οικονομικά ο στρατός, γιατί είναι πολύ ανακατεμένο στο εμπόριο, όπως και σε πολλές άλλες αραβικές χώρες, μην σας φανεί περίεργο, ο αραβικός, ο αιγυπτιακός στρατός, μάλλον δεν πρόκειται να σκεφτεί κάποιος στρατηγός να βγάλει τη σπάθα και να πει «Ουρρρρρρρρρρρρ, χαλά» και όπου πάρει ο χάρος. Πολύ το αμφιβάλλω αυτό το πράγμα. Οπότε για αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι βασικό, κάτι ριζικό μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Είπα, μπορεί να είναι λίγο πιο κρύα οι διπλωματικές σχέσεις. Είναι ίσως να μείνει σε επίπεδο πρεσβευτών και να είναι πρεσβευτό νούμερο 2. Τέτοια μικροπραγματάκια συμβολικά πιο πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι συμφέρει στην Αίγυπτο, φυσικά δεν συμφέρει στο Ισραήλ που έχει αυτή τη στιγμή που έχει και το Ιράν μπροστά του, να έρθει σε ρήξη με την Αίγυπτο. Είναι η δική μου η άποψη, όπως λέω πάντα, και την ταπεινή μου άποψη, η οποία φυσικά είναι και ορθωτέρα, όπως θα δείτε ο χρόνος, όταν εγώ πια θα έχω ξεπουλήσει. Δεν μπορεί κάποια στιγμή, θα έχω μια καλύτερη ειρήνη. Οπότε θα έχω δίκιο τότε. Στα 50 χρόνια, όπως σήμερα. Γεια! Yeah.